την εποχή περίπου του 22. Για να μην πάρουν τον παππού μου στον τουρκικό στρατό, πριν φύγει με την οικογένεια από την Κωνσταντινούπολη, είχαν προλάβει να βαφτίσουν το μεγάλο τους παιδί που το βαφτίσανε Φάνη, και έχουμε και το πιστοποιητικό της βάπτισης, και μετά φύγανε για Θεσσαλονίκη. Και για πάντα για τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Ο παππούς μου, φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη, πήρε ό,τι μπορούσε να κρατήσει στα χέρια του. Και κοντά στα άλλα που μετέφερε, πήρε και τον Μάρκο Μπότσαρη. Τον περάζε σαν τον Άγιο Γεώργιο. Οι Τούρκοι σεβόντουσαν τους Αγίους της εποχής εκείνης, οπότε τον αφήσανε και πέρασε στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτός ήταν ο προορισμός τους. Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω, και μέσα στο γέντι κούρε, το Πέλα θα αγαπήσω. Εγκαταστάθηκε πρώτον Γκερέντι Κασάνδρου και Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εγώ έχω εικόνες από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης που εκεί πρωτοαντίκρισα τον Μάρκο Μπότσαρη. Σε ένα κάνδρο στο σαλόνι του σπιτιού. Αυτά τα τέσσερα χωριά μου φαίνουνε την πόλη. Μετά την εγκατάσταση της οικογένειας του παππού μου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, δίπλα στον Άγιο Γεώργιο, έπρεπε κάτι να κάνει για να ζήσει την οικογένεια. Και το μόνο που ήξερε, να κατεργάσετε το ξύλο. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη καραβομαραγκός. Οπότε εδώ άρχισε να ασχολείται με τα έπιπλα και το εμπόριο αυτών. Και άνοιξε ένα μαγαζί στην περιοχή Beat Bazaar Θεσσαλονίκης. Και για πάντα για τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Ο Μάρκος Μπότσαρης, εκτός από ότι στόλιζε το σαλόνι του σπιτιού την εποχή εκείνη, εμένα μου προξενούσε έναν φόβο, γιατί ήμουν παιδάκι 5-6 χρονών στο σκοτεινό σαλόνι που το είχαν τοποθετήσει. Το τι σημαίνει τώρα αυτό για μένα? Αυτό σημαίνει την χρονική ιστορική συνέχεια του παππού μου, του πατέρα μου, της μάνας μου, της γιαγιάς μου, της γιαγιάς της μάνας μου, που ήταν όλα αυτά σε μια φωτογραφία. Είναι δηλαδή η ιστορία η δικιά μου, είναι οι ρίζες μου εμένα. Και αυτό που μεθαύριο θα το κληρονομήσουν τα παιδιά μου, θα λέγανε αυτό ήταν του πατέρα μου που ήρθε από εκεί και από εκεί και από εκεί. Δεν έχουμε να αφήσουμε πολλά πράγματα στα παιδιά μας, θα αφήσουμε για άλλους κάτι ασήμαντο μες, αλλά για μας κάτι σημαντικό.